Η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ της Δευτέρας στον δρόμο των αρχαιοτήτων παρέσυρε ποδήλατο με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι δύο επιβάτες του. Δυστυχώς, χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι χτες το βράδυ, κατά τις 10 ώρα περίπου. Παρασύρθηκαν, συγκρούστηκε το ασθενοφόρο όχημα που μετέφερε ένα μικρό παιδί για την Αθήνα σε ένα ποδήλατο, ακριβώς μόλις στρίβουμε μετά την Τυρίνθα δεξιά στο δρόμο προς τη Μυκηνών. Προφανώς λόγω του σκότους δεν πρέπει να είχε και το ποδήλατο τα βγαστήρες και δεν το αντιλήφθη ο οδηγός, με αποτέλεσμα του παρασύρει. Ο ένας έμεινε επτόπου νεκρός και ο έτρος, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στην Τρίπολη, όπου τα χαράματα και αυτός ξεψύχησε. Νέοι άνθρωποι και αν ήταν. Ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός. Νέοι άνθρωποι, περίπου τα 30 χρόνια περίπου. Γίνεται προανάκριση και ελέγχεται. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν υπήρχε φωτισμός στο σημείο το συγκεκριμένο, που πιθανόν να βοήθησε στο να γίνει αυτό το ατύχημα. Ο ένας είπατε επιτόπου, ο άλλος μεταφέρθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τρίπουλης, όπου εξέπνευσε τις πρωινές ώρες, περί τη 1:30 περίπου. Το δε παιδάκι μεταφέρθηκε από τους γονείς οι οποίοι ακολουθούσαν το στενοφόρο. Δηλαδή το πήραν στο αυτοκίνητό τους. Ναι. Το παιδί έπεσε από κάτι σοβαρό. Είχε ένα τραύμα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ένα τραύμα στο κεφάλι. Έχει επαγγελθεί κάποια κατηγορία στον οδηγό του ασθενοφόρου? Αυτό είναι θέμα της αγγελίας. Εμείς δεν ασκούμε ποινική δίωξη, είναι θέμα της αγγελίας. Αυτό ρωτήστε την εισαγγελία. Το ασθενοφόρο πήγαινε περισσότερο από το όριο ταχύτητας, φαντάζομαι, ήταν σε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσεις επ' αυτού. Ελέγχονται τα πάντα. Δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσεις αν έτρεχε και πόσο. Ξέρετε ότι η προανάκριση είναι μυστική. Δεν μπορώ να κάνω επ' αυτού δηλώσεις. Κύριε Ταξιάρχη, επειδή από αύριο θα περιμένουμε και αυξημένη κίνηση στην περιοχή και είχαμε και τροχιά τον τελευταίο καιρό, θα θέλετε να πείτε κάτι στους οδηγούς ή τι μέτρα μπορεί να πάρει η αστυνομική διεύθυνση? Σίγουρα λαμβάνονται μέτρα. Αυτό που έχω να πω σχετικά με την συμπεριφορά των οδηγών είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Τα συγκεκριμένα ατυχήματα που είχαμε μέχρι τώρα δεν έχουν να κάνουν με τις εορτές που αναμένουμε. Πολλοί και διάφοροι λόγοι ήταν που συνέδεναν στο να γίνουν αυτά τα ατυχήματα. Από εδώ και πέρα, που θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, πρέπει οι οδηγοί να προσέχουν περισσότερο, ιδίως στους δρόμους που δεν είναι εθνικοί, που δεν έχουν νησίδες ασφαλείας, να τηρούν τις ταχύτητες που προβλέπονται στα συγκεκριμένα σημεία, να φοράνε τις ζώνες και να προσέχουν τους πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές. Τα μέτρα της τροχιάς θα είναι από τη Μεγάλη Πέμπτη σε ισχύ? Τα μέτρα της τροχιάς έχουν αρχίσει ήδη. Θα ενταθούν ακόμα πιο πολύ τις επόμενες ημέρες.